Χιτλέρνα, μη Χιτλέρνα, μη το καυχηθείς. Ο αγώνας του κρητικού λαού πριν από 79 χρόνια, όταν όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στην ισχυρή Γερμανία, τεινάζοντας στον αέρα τα μεγαλεπίβολα σχέδια του κατακτητή, είναι ένα παγκόσμιο ιστορικό γεγονός που γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. Η μαχή της Κρήτης έχει μελετηθεί από δεκάδες ιστορικούς ερευνητές ανά τον κόσμο, όμως ακόμα και στις μέρες μας εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον και νεότερων σε ηλικία ερευνητών. Ένας από αυτούς είναι στο Ρέθυμνο και ονομάζεται Δημήτρης Καρτσιλάκης. Ο 37χρονος σήμερα Δημήτρης από παιδί επικέντρωνε το ενδιαφέρον του σε ιστορίες που άκουγε για τη μάχη της Κρήτης. Έτσι, την ώρα που οι φίλοι του είχαν άλλες ασχολίες, εκείνος ξεφύλιζε για ώρες ιστορικά βιβλία, διψώντας για γνώση γύρω από τη φρίκη του πολέμου. Τα πρώτα βήματα ήταν, για παράδειγμα, ένα σκουριασμένο κράνος που μου έφερε δώρο ένας φίλος του πατέρα μου. Αυτό ήταν κάτι πολύ που μου έδωσε το έναυσμα για να κινήσω να μαζεύω αντικείμενα της περίοδου. Φυσικά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα βιβλία. Ο Δημήτρης Καρτσιλάκης είναι ζαχαροπλάστης τρίτης γενιάς, αφού έχει πάρει στα χέρια του την επιχείρηση του παππού του μετά τον πατέρα του. Πέρα όμως από την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, έχει αφοσιωθεί στη μεγάλη του αγάπη, που είναι η διάσωση της ιστορίας της Μεγαλονήσου. Σχεδόν από τα 22 του χρόνια συλλέγει ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τη μάχη της Κρήτης, ενώ σήμερα στην κατοχή του, πέρα από περίπου 8.000 αδημοσίευτες φωτογραφίες, υπάρχουν στολές και άλλα αντικείμενα των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τη θερινή στολή ενός Γερμανού στρατιώτη, όπως ακριβώς ήταν από το 1942 και μετά στην Κρήτη. Ένας Αυστραλός στρατιώτης είχε αυτή εδώ την αμφίεση. Πρόκειται για ένα καπάκι από Νάρκη, Τέλερμαϊν, όπως λεγότανε. Πολύ μου αρέσουν τα αντικείμενα δεύτερης χρήσης, δηλαδή αυτά που άφησε ο Γερμανικός στρατός πίσω του από την κατοχή, και οι ντόπιοι τα χρησιμοποιήσανε σαν ανακύκλωση. Δείχνει τη φτώχεια της εποχής και δείχνει και την ευρηματικότητα των ανθρώπων τη δεκαετία του 40 και του 50. Για παράδειγμα, τα περισσότερα κράνη τα κάνανε τα ίστρες για τα ζώα. Έχω δύο φωτογραφίες από την εκτέλεση στη Βιάνο, που δεν υπάρχουν πουθενά. Την επιχείρηση με τις καταστροφές στα χωριά Λιβαδάς και Κουστογέρακο. Την εκτέλεση του Δροσάκη που έγινε τον Ιούνιο του 1941 στα Μισήρια Ρεθύμνου. Έχω ένα καρέ φωτογραφιών από την καταστροφή της Καντάνου. Ο Δημήτρης, μιλώντας στην κάμερα της Κρήτη TV, μας λέει για τις ιστορικές έρευνες που έχει κάνει σε όλα τα σημεία της μάχης στο νησί, ενώ συγκινημένος αναφέρεται στις συζητήσεις που είχε με βετεράνους πολεμιστές από τις συμμαχικές χώρες, αλλά ακόμα και με Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που έπεσαν το Μάη του 1941 στην Κρήτη. Ο ένας, ας πούμε, έπεσε δίπλα σε μια κατσίγα. Ο άλλος έπεσε δίπλα σε ένα κάρο που ήταν δύο γυναίκες και ένας άντρας και πηγαίναν στη δουλειά τους. Ή χαρακτηριστικό που έβλεπε ένας από το παράθυρο όταν περνούσαν τα αεροσκάφη πάνω από τα χωριά πριν τη ρήψη στην Αγιά, που έβλεπε τους ανθρώπους να κρύβονται μέσα από στα σπίτια. Φοβόταν ο κόσμος. Μέρος της συλλογής του έχει παρουσιαστεί στις εκθέσεις που κατά καιρούς κάνει, ενώ στόχος του είναι να δημιουργηθεί ένα μουσείο για τη μάχη της Κρήτης. Και είναι κρίμα που δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο πάνω σε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ σημαντική μάχη στα πρώτα στάδια του πολέμου. Αρκετά γνωστή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και απόγονοι βετεράνων που ακόμα έρχονται και προσπαθούν να δούνε τα μέρη που πολέμησαν οι δικοί τους. Θεωρώ ότι είναι το να υπάρχει ένα μουσείο της μάχης της Κρήτης δείχνει σεβασμό προς τους προγόνους μας και όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι φυσικά. Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Καρτσιλάκης προετοιμάζει το πρώτο του βιβλίο για τη μάχη του Ρεθύμνου, στο οποίο πέρα από φωτογραφίες θα παραθέτει και πλούσια ιστορικά διασταυρωμένα στοιχεία. Ο ίδιος εκτιμά ότι το βιβλίο του θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά, δηλαδή θα συμπέσει χρονικά με την 80η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Πώς πάτε, πώς πάτησε στην Κρήτη.